Μιλάμε τηλεφωνικά με τον κύριο Βαγγέλη Σίμω, είναι ο Δήμαρχος Πετρούπολης και εκ νέου υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σίμω. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ποιο είναι το κάλεσμα που απευθύνεται ελάχιστα λίγο πριν από την κάλπη του δευτέρου γύρου, κύριε Σίμω? Εμείς όλη τη βδομάδα αυτή έχουμε ξεκινήσει με ένα πλατή άνοιγμα σε όλο τον πετροπουγιώτικο λαό, ανεξάρτητα το τι ψήφισε στον πρώτο γύρο. Και του λέμε ότι σε εμάς μπορεί να εμπιστευτεί τις αγωνίες του, τα άγχη του, τα προβλήματά του, όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν και για την καθημερινότητα αλλά και για τα πιο σοβαρά ζητήματα. Αυτά δηλαδή της ανεργίας, της υποστελεχωμένης υγείας, τα προβλήματα της παιδείας, και από κοινού να παλέψουμε προκειμένου να αναβαθμιστεί η καθημερινότητά του, να προσπαθήσουμε να φρενάρουμε, να εμποδίσουμε οποιοδήποτε μέτρο το υποβαθμίζει ακόμα περισσότερα την ποιότητα ζωής του. Mm-hmm. Σε κάποιον που ενδεχομένως, κύριε Σίμω, μπορεί και να το έχετε συναντήσει και τα λοιπά, αλλά ως αντίληψη θέλω να πω, που θα πει ότι εγώ έκανα το χρέος μου, πήγα την πρώτη Κυριακή και ψήφισα, εξέλεξα και το Δημοτικό Συμβούλιο, έβγαλα τους συμβούλους και τα λοιπά. Τώρα αν θα είναι ο Σίμος ή αν θα είναι ο Θερμός στο Δημαρχείο, ότι δεν έχει κανένα ρόλο, μπορεί κάποιος να πει, αλλά για να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό που έχετε σε αυτό. Η σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να δημιουργήσει και με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως και να έχει, το ποιος θα είναι διοίκηση του Δήμου, το ποιος θα είναι στη Δημοτική Αρχή, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ανεξάρτητα το πόσους συμβούλους εξέλεξε ο κάθε συνδυασμός ή παράταξη, εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με το επόμενο διάστημα, έχουμε να κάνουμε με την επόμενη μέρα. Το ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα πάρθουν για τα πολύ σημαντικά, για τα πολύ σοβαρά ζητήματα της πόλης. Που είναι οι καταπατήσεις στο βουνό, που είναι οι χωματερή, που είναι αν θα συνεχίσει μια πολιτική υπέρ του εργαζομένου λαού της Πετρούπολης. Και αφορά τις αθλητικές υποδομές, τις πολιτιστικές υποδομές, τα τροφεία ως παιδικούς σταθμούς, όλα αυτά δηλαδή στα οποία εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση έχουμε δώσει διαπιστευτήρια στον κόσμο 9 χρόνια τώρα. Γιατί έχουμε αποδείξει ότι λειτουργούμε μεροληπτικά υπέρ της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των πετροπουγιωτών. Άρα λοιπόν το ποιος θα έχει τη διοίκηση του Δήμου, ποιος θα είναι στη Δημοτική Αρχή και ποιες πρωτοβουλίες θα πάρει για το αν θα εφαρμόζει την αντιλαϊκή πολιτική που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση αλλά και την περιφέρεια, γιατί ή ο Πατούλης ή η κυρία Δούρου θα είναι και οι δύο έχουν δώσει να πω και αυτοί από την πλευρά τους τα διαπιστευτήριά τους στο πώς διαχειρίζονται αυτό το σύστημα και στο πώς υλοποιούν αυτές τις αντιδραστικές κατευθύνσεις. Παίζει λοιπόν πολύ σημαντικό ρόλο. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να εμπιστευτεί ανθρώπους κομμουνιστές, ανθρώπους αγωνιστές, ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι στέκονται στο πλάι του και στο πλευρό του για να δυναμώσει η ίδια η φωνή του λαού. Mm-hmm. Και από την επόμενη μέρα των εκλογών, τι είναι σε αυτό στο οποίο δεσμεύεστε, κύριε Σίμω? Κοιτάξτε, εμείς σε όλη την προεκλογική διαδικασία, σε όλο τον προεκλογικό αγώνα, δεν τάξαμε, δεν δεσμευτήκαμε, δεν υποσχεθήκαμε. Ακούσαμε τις παρατηρήσεις και την κριτική του κόσμου, τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και για την καθημερινότητα αλλά και για τα πιο σοβαρά ζητήματα. Εμείς δεν βγήκαμε με κανένα παροχολόγιο, θα κάνουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο, θα κάνουμε το β. Εμείς εξηγήσαμε στον κόσμο σε ποιες δοσμένες πολιτικές και οικονομικές κοινωνικές συνθήκες λειτουργεί ένας Δήμος, ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, ποιος είναι ο χαρακτήρας και ο ρόλος των Δήμων σήμερα. Βγήκαμε με το πρόγραμμά μας ανοιχτά, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι θα συνεχίζουμε να φοροελαφρύνουμε τον κόσμο, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του, στους αγώνες του, να διεκδικούμε για τον Πετροπουγιώτη αλλά και συνολικά για όλο το λαό. Και αυτό το πράγμα του λέμε και σήμερα, αυτό θα κάνουμε και την επόμενη ημέρα. Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα στο πλευρό του. Ό,τι έχουμε αποδείξει ότι κάνουμε 9 χρόνια τώρα, χωρίς να μας ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση να βγει κερδισμένος κάποιος ιδιώτης ή κάποιος επιχειρηματικός όμιλος μέσα από την πώληση, εκμίσθωση, να το πω έτσι, των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου. Mm-hmm. Σε σχέση με αυτό που ο δεύτερος, δηλαδή αυτός που μπαίνεται μαζί στον δεύτερο γύρο, ο κύριος Βλάχος, που λέει ότι ουσιαστικά για το θέμα της χωματερής, ότι τάσεστε υπέρ να γίνει χωματερή, δηλαδή να γίνει η κατάσταση χωματερής στο Λατομείο Μουσαμά. Ποια είναι η απάντηση που δίνετε, κύριε Σίμω? Κοιτάξτε, ο κύριος Βλάχος είναι γνωστός για τη λάσπη.
που μπορεί να πετάξει προεκλογικά. Το έκανε το 2002 στον κύριο Γιώγο, λέγοντας μια σειρά από ψέματα, ότι καταχράστηκε χρήματα, ότι έχει φτιάξει βίλες στα βόρεια προάστια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι. Το έκανε το 2010 στον κύριο Θωμά Κοτσάμπα και το κάνει και τώρα σε εμάς. Είναι γνωστός για εμάς. Απέκοψε μια συγκεκριμένη φράση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δημιουργήσει ένα ντόρο στην πόλη. Ο πετροπουγιώτικος λαός όμως δεν μπορεί να ξεχάσει ότι εμείς όλα αυτά τα χρόνια κάναμε συσκέψεις, συγκεντρώσεις, πορείες μέσα στην πόλη για να ενημερωθεί ο κόσμος, μαζί με τους φορείς, στα Άνω Ιώσια, έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Εσωτερικών. Μαζέψαμε χιλιάδες υπογραφές. Δημοσιοποιήσαμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην κατεύθυνση όλα αυτά του να μην εφαρμοστεί ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων και να μην γίνει λοιπόν μια νέα χωματερή στις πλάτες της Πετρούπολης στο Λατομείο Μουσαμά και να κλείσει εδώ και τώρα η χωματερή. Αυτό που είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο και το γνωρίζει καλά ο κύριος Βλάχος, αλλά σας είπα είναι μανούλα να το πω έτσι αυτά τα πράγματα, την προβοκάτσια δηλαδή και τη βρωμιά και τη λάσπη, είναι το εξής, ότι εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, στο δυναμικό της χώρας μας, ότι μπορεί πραγματικά να φτιάξει μια χωματερή που να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και για την υγεία μας και για το περιβάλλον μας, να στέκεται με σεβασμό δηλαδή στις ανάγκες και στην υγεία του λαού. Και ίσως μια τέτοια χωματερή, ναι, να μπορούσε να ήταν και δίπλα στο σπίτι μας. Έχει όμως την κατεύθυνση το επιστημονικό προσωπικό της χώρας από την κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο? Όχι βέβαια, η κατεύθυνση που υπάρχει και την υλοποιεί η περιφέρεια και η Δήμη είναι διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων και όχι προς όφελος του λαού, της υγείας του και του περιβάλλοντος. Αυτό είχαμε πει. Και απομόνωσε τη φράση μπορεί να γίνει και θέλουμε τη χωματερή δίπλα στα σπίτια μας και το έχει διατυμπανίσει ως δήλωση βόμβα. Μάλιστα. Συμπερασματικά αντιλημμού και καταλήγοντας, κύριε Σίμω, ελάχιστα είμαστε πριν από τις κάλπες, από το δεύτερο γύρο. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι όλος ο πετροπουγιώτικος λαός την Κυριακή πρέπει να προσέλθει στις κάλπες, πρέπει να στηρίξει τη λαϊκή συσπήρωση, πρέπει να εμπιστευτεί την πείρα του, πρέπει να εμπιστευτεί ανθρώπους αγωνιστές, ανθρώπους τίμιους, ανθρώπους που τάσσονται υπέρ των συμφερόντων του και το έχουν αποδείξει διαχρονικά σε αυτή την πόλη. Όχι μόνο αυτά τα 9 χρόνια, αλλά και άλλα 40. Με τον Θωμά τον Κοτσαμπά, με τον Γιώργο τον Γιώργο, με τον Νίκο τον Παξιμαδά, τον αείμνηστο σύντροφό μας, τον επίτιμο Δήμαρχο Πετρούπολης. Πρέπει να αντλήσει αυτή την πείρα, να βγάλει συμπέρασμα και να έρθει την Κυριακή και να δώσει τη δυνατότητα στη λαϊκή συσπήρωση να συνεχίσει την ασυμβίβαστη πορεία της. Κερδισμένος μπορεί να βγει μόνο ο ίδιος ο λαός μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί με εμάς θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, ξαναλέω, η ίδια η φωνή του λαού, οι ανάγκες του λαού, τα προβλήματα του λαού μπορούν να βρουν αντίκρισμα και να λυθούν μέσα από ανθρώπους που τον ακούνε και τον αφουγκράζονται. Και δεν ακούν και αφουγκράζονται κάποια άλλα επιχειρηματικά επιτελεία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σίμω. Να είστε καλά. Και εγώ, να είστε καλά.